Σοκάρουν οι διαπιστώσεις του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του 11μηνου βρέφους από τη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης πάνω στο άψυχο κορμάκι του μωρού. Ωστόσο, επειδή από τα ευρήματα στη σωρό δεν προέκυψε η αιτία θανάτου, θα γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στο 11 μηνών κοριτσάκι έδειξε παράφυσιν σεξουαλική κακοποίηση, που δείχνει με τραγικό τρόπο και την κόλαση μέσα στην οποία ζούσε τις ημέρες της σύντομης ζωής του. Να σημειωθεί ότι το μωρό διακομίστηκε με εγκεφαλίτιδα το πρωί της Κυριακής από τον πατέρα του στο νοσοκομείο Παιδων Άγλαια Κυριακού. Οι γονείς του, υπήκοοι Συρίας, έχουν προσαχθεί στην ασφάλεια Αττικής, διαμένουν σε διαμέρισμα από πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή του Ζωγράφου μαζί με ακόμα ένα ζευγάρι ομοεθνών τους. Στο διαμέρισμα επίσης διέμεναν άλλα τρία παιδιά των συγκατοίκων τους, που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παιδων Άγλαια Κυριακού και τα οποία θα εξεταστούν από ειδικούς, ενώ θα ληφθεί γενετικό υλικό τόσο από εκείνα, όσο και από τους γονείς τους.